Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στη σύντομη αυτή διάλεξη που ακολουθεί θα παρουσιάσω έναν αλγόριθμο επιλογής που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για επιλογή σπουδαστών σε περιπτώσεις, ας πούμε, κεντρικών εξετάσεων όπως είναι οι πανελλαδικές, όσο και σε δημοπρασίες. Παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο θεωρώντας ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα της εταιρείας Δεύτερο Χέρι ΕΠΕ, η οποία προσφέρει 2.000 αυτοκίνητα σε μία δημοπρασία. Οι κανόνες δημοπρασίας έχουν ως εξής. Τα αυτοκίνητα διαχωρίζονται σε 100 παρτίδες, από 20 αυτοκίνητα η κάθε μία παρτίδα, πανομοιότυπα. Ο αριθμός 20 καλεί τη διαθεσιμότητα της παρτίδας, η κουότα. Και κάθε παρτίδα χαρακτηρίζεται μονοσήμαντα από έναν αριθμό, από το 1 έως το 100. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μπορεί να κάνει 4 προσφορές και για κάθε μία από τις προσφορές αυτές αναγράφει τον κωδικό της παρτίδας για την οποία ενδιαφέρεται, το πόσα χρήματα προσφέρει, ας πούμε ένα ποσό από 1.000 δολάρια έως 10.000 δολάρια και έναν αριθμό που δηλώνει την τάξη της προτίμησής του για την συγκεκριμένη πατρίδα. Δηλαδή έχει σαν πρώτη προτίμηση μια συγκεκριμένη παρτίδα, δεύτερη προτίμηση άλλη παρτίδα και το καθεξής. Και προφανώς οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 2 φορές για την ίδια παρτίδα. Όταν η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών λήξει, η εταιρεία Δεύτερο Χέρι ΕΠΕ βρίσκεται να έχει συγκεντρώσει 50.000 προσφορές από 15.000 συμμετέχοντες και τώρα έχουν το πρόβλημα πώς θα διαχειριστούν τις προσφορές αυτές κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη που θα έχουν από κάθε παρτίδα, αλλά ταυτόχρονα να μοιράσουν τα αυτοκίνητα συμμετέχοντες κατά τον δικαιότερο δυνατό τρόπο. Οι δύο παραπάνω συνθήκες, δηλαδή μεγιστοποίηση του κέρδους ανά παρτίδα και δίκαια κατανομή αυτοκινήτων στους συμμετέχοντες, καταπτάσσουν το πρόβλημα σε μια ευρύτερη οικογένεια προβλημάτων, που στη βιβλιογραφία είναι γνωστά σαν προβλήματα σταθερής σχέσης, stable marriage problems. Πώς θα λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς τι σημαίνει μια λύση στο πρόβλημα. Λέμε ότι έχουμε βρει μια λύση στο πρόβλημα εάν για κάθε παρτίδα έχουμε ορίσει μια ελάχιστη τιμή ή την βάση της παρτίδας, έτσι ώστε όλες οι προσφορές οι οποίες προσφέρουν κάποιο ποσό μεγαλύτερο ή ίσο από την βάση να έχουν ικανοποιηθεί. Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι να έχουν πάρει ένα αυτοκίνητο. Και επιπλέον κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς που κέρδισαν ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει το καλύτερο δυνατό αυτοκίνητο για τα χρήματα που έχει προσφέρει. Προφανώς εδώ υπησέρχεται και η έννοια των ισοβαθμιών, δηλαδή προσφορές. Η εταιρεία έχει αναλάβει την ευθύνη να ικανοποιήσει προσφορές οι οποίες προσφέρουν το ίδιο ποσό όσο είναι η βάση για την αντίστοιχη παρτίδα, ανεξάρτητα από το πλήθος τους. Και έτσι περιμένεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια τέτοια παρτίδα, θα πωληθούν λίγο παραπάνω αυτοκίνητα από τη διαθεσιμότητα της παρτίδας. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μας δίνουν ένα σύνολο από αριθμούς και μας λένε ότι αυτές είναι οι τιμές βάσης για κάθε παρτίδα. Πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε ότι αυτές πραγματικά αποτελούν μια σωστή λύση στο πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι χρωματίζουμε όλες τις προσφορές των συμμετεχών ως εξής. Δίνουμε το χρώμα πράσινο εάν η προσφορά έχει κερδίσει, δηλαδή ο άνθρωπος που την έχει βάλει έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο για την παρτίδα για την οποία προσφέρει κάποιο ποσό.
Κόκκινο βάζουμε όλες τις προσφορές οι οποίες δεν έχουν κερδίσει. Και κίτρινο βάζουμε προσφορές οι οποίες πιθανόν έχουν κερδίσει. Παρόλα αυτά, ο συμμετέχων έχει ήδη μία πράσινη προσφορά που έχει τάξη προτίμησης καλύτερη από την κίτρινη προσφορά. Δηλαδή έχει ικανοποιηθεί μία προσφορά του σε καλύτερη τάξη προτίμησης. Χρησιμοποιώντας αυτό το χρωματικό κώδικα που μόλις είπαμε, είναι πάρα πολύ απλό να εκφράσουμε τις συνθήκες ορθότητος που πρέπει κάποια λύση να ικανοποιεί, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κόκκινη προσφορά που να έχει ποσό μεγαλύτερο από τη βάση της αντίστοιχης παρτίδας. Αν κοιτάξουμε το δελτίο συμμετοχής για οποιονδήποτε συμμετέχοντα, πρέπει όλες οι κίτρινες προσφορές του να ακολουθούν τυχόν πράσινη προσφορά του. Δηλαδή πρέπει να είναι τάξης επιλογής χαμηλότερη από την πράσινη προσφορά του. Επίσης, εάν το δελτίο συμμετοχής κάποιο από τους συμμετέχοντες δεν έχει καθόλου πράσινες προσφορές, πρέπει όλες οι προσφορές που έχει να έχουν το χρώμα κόκκινο. Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι αν μας δοθεί μια λύση, είναι πάρα πολύ απλό να ελέγξουμε την ορθότητά της. Και αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό σε κάποια δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη θεωρία των αλγορίθμων. Εδώ βλέπουμε τα κριτήρια ορθότητος με μία εικόνα. Τα δελτία των α και των β φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα, από τη στιγμή βέβαια που η βάση για την παρτίδα 18 είναι πάνω από 2.000 δολάρια. Έτσι. Αντιθέτως, τα δελτία των C, D και E έχουν πρόβλημα, το οποίο στο μεν δελτίο του C δεν θα έπρεπε να υπάρχει κίτρινη προσφορά πάνω από την πράσινη προσφορά. Εδώ πέρα ο D φαίνεται να έχει προσφέρει ένα ποσό πολύ παραπάνω από τη βάση της παρτίδας 100, αλλά η προσφορά του δεν είναι πράσινη, έχει κοκκινήσει. Και ενώ το δελτίο του E θα έπρεπε να έχει όλο κόκκινες προσφορές και μόνο. Η πρώτη προσπάθειά μας για να λύσουμε το πρόβλημα αρχίζουμε με απλοποιώντας το και η πρώτη απλοποίηση που κάνουμε είναι να υποθέσουμε ότι καθένας από τους συμμετέχοντες υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Τότε είναι πολύ εύκολο να βρούμε έναν αλγόριθμο. Ουσιαστικά διατάσσουμε όλες τις προσφορές καταυθύνουν σε σειρά ποσού και αρχίζουμε να τις χρωματίζουμε πράσινα όσο υπάρχουν διαθέσιμα αυτοκίνητα για την αντίστοιχη παρτίδα. Αυτό θα κάνουμε στην πραγματικότητα, αλλά λίγο θα αλλάξουμε τον τρόπο που το εκφράζουμε. Και αυτό η αλλαγή θα μας βοηθήσει και στην πιο γενική περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, ας αρχίσουμε βάζοντας ένα αρχικό χρώμα σε όλες τις προσφορές, αφού δεν έχουν ακόμα την τελική τους κατάσταση και το χρώμα αυτό είναι άσπρο. Το επόμενο βήμα είναι να χωρίσουμε τις προσφορές σε κόρτες, ανάλογα με την παρτίδα στην οποία αναφέρονται. Κόρτες, η εξήγηση της λέξης θα δείτε κάτω στα σχόλια. Και έπειτα, σε κάθε κόρτη, οι προσφορές κατατάσσονται κατά αυθύνουσα σειρά προσφερόμενου ποσού. Και τώρα είναι πολύ εύκολο να εκφράσουμε το πρώτο μας αλγόριθμο. Σε κάθε κόρτη προσπαθούμε να επιλέξουμε τόσες προσφορές όσες είναι η διαθεσιμότητα της αντίστοιχης παρτίδας, αρχίζοντας από την πρώτη προσφορά της κόρτης. Και αυτές τις προσφορές τις βάφουμε πράσινες. Για κάθε κόρτη το ελάχιστο ποσό
των προσφορών που έχουν χρώμα πράσινο, μας δίνει τη βάση της αντίστοιχης παρτίδας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το πλήθος των πράσινων προσφορών είναι ίσο προς τη διαθεσιμότητα της παρτίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν είναι μικρότερο, η βάση της παρτίδας είναι 0. Επίσης, θέτουμε πράσινες και όλες τις άσπρες προσφορές της κόρτης, οι οποίες έχουν ποσό ίσον προς την αντίστοιχη βάση της παρτίδας. Εδώ παίρνουμε υπόψη τις ισοβαθμίες. Και τελικά, ό,τι προσφορές έχουν παραμείνει με άσπρο χρώμα, τις μαρκάρουμε σαν κόκκινες και η διαδικασία σταματά από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες είχαν μόνο μία επιλογή. Ο αλγόριθμος αυτός φαίνεται, παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα. Έχουμε δύο κόρτη, τη 15 και την 16, που αντιστοιχούν βέβαια στις παρτίδες 15 και 16. Και βλέπουμε εδώ ότι πάντα διαθεσιμότητα είναι 20 αυτοκίνητα. Οπότε αμέσως οι 20 πρώτες προσφορές στην κόρτη ικανοποιούνται. Και εδώ ικανοποιούμε και τις ισοβαθμίες. Εδώ οι προσφορές για την κόρτη 16, για την παρτίδα 16. Εδώ οι προσφορές για την παρτίδα 16 είναι πολύ λιγότερες από την προσφερόμενη ποσότητα και συνεπώς εδώ η βάση για την παρτίδα 16 παραμένει 0, ενώ η βάση για την παρτίδα 15 είναι 4.900. Να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι κάθε συμμετέχον έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο προσφορές. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα τις προσφορές τάξεως 1, δηλαδή τις πρώτες επιλογές, τις χειριζόμαστε όπως έχουμε περιγράψει. Η μόνη διαφοροποίηση εδώ είναι ότι σε περίπτωση που αλλάξουμε το χρώμα μιας προσφοράς με τάξη επιλογής 1 σε πράσινο, πρέπει όλες τις υπόλοιπες άσπρες προσφορές για το συγκεκριμένο άτομο, οι οποίες έχουν χαμηλότερη τάξη επιλογής, να τις χρωματίσουμε κίτρινες. Προφανώς αυτές οι κίτρινες στην περίπτωσή μας θα είναι οι δεύτερες επιλογές του συγκεκριμένου ατόμου. Μόλις ολοκληρώσουμε το βήμα αυτό, αυτό που μας απομένει είναι μερικές άσπρες προσφορές οι οποίοι έχουν τάξη επιλογής 2. Έτσι, είναι οι δεύτερες επιλογές. Κάποιες επιλογές μπορεί να είναι δεύτερες επιλογές, μπορεί να είναι άσπρες. Και αυτές τις χειριζόμαστε όπως περιγράφουμε εδώ. Παίρνουμε όλες τις άσπρες προσφορές τάξης επιλογής 2 μαζί με τις πράσινες προσφορές και ξανά τις χωρίζουμε σε κόρτες όπως προηγουμένως. Και για κάθε μία από τις κόρτες αυτές πάλι διαλέγουμε τόσες προσφορές όσοι είναι η διαθεσιμότητα της αντίστοιχης κόρτης και λέμε ότι για τις προσφορές αυτές το χρώμα τους πρέπει να αλλάξει και να γίνει πράσινο. Και αυτό το λέμε με τη βοήθεια μιας βοηθητικής μεταβλητής που κρατάμε για κάθε προσφορά και την οποία τη λέμε φλά και τη βάζουμε την τιμή της τότε ίση προς ένα. Οι υπόλοιπες προσφορές στην κόρτη λέμε ότι το χρώμα τους πρέπει να αλλάξει και να γίνει κόκκινο και βάζουμε την τιμή της μεταβλητής φλά για αυτές. Ξανά και εδώ, για κάθε κόρτη, το ελάχιστο ποσό των προσφορών που έχουν τιμή μεταβλητής flag ίσο προς τη μονάδα μας δίνει τη νέα βάση για την αντίστοιχη παρτίδα. Έχοντας φτάσει εδώ, προχωρούμε ως ακολούθως. Πρώτα απ' όλα, αποφασίζουμε για τις ισοβαθμίες, βάζοντας την τιμή της μεταβλητής flag ίσο προς ένα για όλες τις άσπρες προσφορές, οι οποίες έχουν ποσό προσφοράς ίσο
προς τη βάση της αντίστοιχης παρτίδας. Και μετά, εάν η μία προσφορά είναι πράσινη και η τιμή της μεταβλητής flag είναι ένα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εάν η προσφορά έχει χρώμα άσπρο και η τιμή της μεταβλητής flag είναι ένα, τότε αλλάζουμε το χρώμα της προσφοράς αυτής σε πράσινο και ταυτόχρονα όλες τις υπόλοιπες άσπρες προσφορές για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα τις αλλάζουμε σε χρώμα κίτρινο. Εάν η προσφορά είναι πράσινη και η τιμή της μεταβλητής flag είναι πλην ένα, τότε αλλάζουμε το χρώμα οποιασδήποτε κίτρινης προσφοράς για το συγκεκριμένο συμμετέχοντα σε άσπρο. Και τέλος αλλάζουμε σε κόκκινο το χρώμα όλων των προσφορών οι οποίες έχουν τιμή της μεταβλητής flag ίσο με την ένα. Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν άσπρες προσφορές και τελικά όλες οι προσφορές μας αποκτούν κάποιο χρώμα, είτε πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο και η διαδικασία τελειώνει. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα αυτών που είπαμε, πάλι για τις κόρτες 15 και 16. Στην κόρτη 16, παίρνοντας υπόψη και προσφορές με τάξη επιλογής 2, βλέπουμε ότι ακόμα το σύνολο των προσφορών είναι λιγότερο από το αντίστοιχο διαθέσιμο της παρτίδας, οπότε όλες οι προσφορές τελικά θα αποκτήσουν πράσινο χρώμα. Και προφανώς η βάση της κόρτης 16 θα παραμείνει ίση με το 0. Στην κόρτη 15 και προφανώς η βάση της παρτίδας 16 παραμένει ίση προς το 0. Αντίστοιχα, στην κόρτη 15, βάζοντας μέσα τις καινούργιες προσφορές με τάξη επιλογής 2. Ας δούμε την εικόνα αυτή. Εδώ πέρα θα έπρεπε να είναι άσπρο, όχι κόκκινο. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ λιγάκι, αν διαλέξουμε τις 20 πρώτες προσφορές, όσο είναι η διαθεσιμότητα, αμέσως η βάση για την παρτίδα ανεβαίνει στο 5% από το 4.980. Και βλέπουμε αμέσως ότι κάποιες πράσινες προσφορές τελικά θα πάρουν το χρώμα κόκκινο, ανάλογα με την, προφανώς, την τιμή της μεταβλητής flag. Για την προσφορά αυτή, η οποία άλλαξε χρώμα από πράσινο σε κόκκινο, εάν το συγκεκριμένο άτομο είχε και δεύτερη προσφορά, έτσι με τάξη επιλογής 2, αυτή θα είχε χρώμα κίτρινο. Και από τη στιγμή που η πρώτη επιλογή του ατόμου αυτού έγινε από πράσινο-κόκκινο, πρέπει η δεύτερη επιλογή του από κίτρινο να γίνει άσπρο, ούτως ώστε να δούμε εάν μπορεί να ικανοποιηθεί. Και εδώ βλέπουμε το τι συμβαίνει όταν μία προσφορά αλλάζει χρώμα. Όταν έχουμε μία προσφορά με τάξη επιλογής L και από πράσινη γίνει κόκκινη, τότε οι προσφορές που τις τάξεις, με τάξη επιλογής για το ίδιο άτομο, λάμδα και ένα, λάμδα και δύο κλπ, από κίτρινα πρέπει να γίνει άσπρο το χρώμα τους. Και αντίστοιχα, αν έχουμε μία προσφορά τάξης επιλογής K, που από άσπρη πρέπει να γίνει πράσινη, τότε οι επιλογές του ιδίου ατόμου με τάξη επιλογής K1, K2, K3 κλπ, όσους ακολουθούν, ας πούμε, την επιλογή K, την προσφορά K, όσους ακολουθούν την επιλογή K, πρέπει να αλλάξουν χρώμα και από άσπρες να γίνουν κίτρινες. Μετά από αυτά, είναι πολύ εύκολο να εκφράσουμε ένα γενικό αλγόριθμο που θα αντιμετωπίσει και τη δικιά μας περίπτωση με 4 προσφορές ένα άτομο, έτσι, και μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω. Και ο αλγόριθμος αυτός στην πραγματικότητα είναι ένα while loop. Σε κάθε κύκλο της επανάληψης αυτής διαλέγουμε από όλες τις άσπρες προσφορές όσες έχουν τη μεγαλύτερη τάξη επιλογής και χρησιμοποιούμε αυτές μαζί με τις αντίστοιχες
πράσινες προσφορές και να σχηματίσουμε κόρτες που τις χειριζόμαστε ακριβώς όπως ήδη έχουμε περιγράψει στην περίπτωση που είχαμε μόνο 2 προσφορές ανά άτομο. Και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται όσο υπάρχουν άσπρες προσφορές. Ο στόχος είναι ότι σε κάθε διαδοχικό κύκλο της επανάληψης το πλήθος των προσφορών που έχουν χρώμα άσπρο θα βαίνει ελαττούμενο και ταυτόχρονα θα ανεβαίνουν οι βάσεις για κάθε παρτίδα. Και βάσει ένα αλγόριθμο για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος σταθερής θέσης, αυτό που απομένει είναι να τον υλοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εδώ ο καλύτερος δυνατός τρόπος σημαίνει ταχύτητα. Δηλαδή, ο αλγόριθμός μας πρέπει να μπορεί να παράξει μία λύση στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Και το πώς θα το κάνουμε αυτό, το εξηγούμε στο δεύτερο κομμάτι της διάλεξης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.